θα πάω σε έναν από τους δικηγόρους της ομάδας που έβγαλαν αυτή την απόφαση, που την πάλεψαν, το οποίος είναι και δικηγόρος στον Πειραιά, είναι ο κύριος Γιώργος Καλτσάς, και τον ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέτει. Καλημέρα, κύριε Καλτσά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ξέρετε, και σε όλη την Κρήτη. Ξέρετε ότι είναι το θέμα που καίει όλη τη χώρα, όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να μην το ξεχνάω αυτό. Θέλω να μου πείτε καταρχάς γιατί κι εσείς ο ίδιος τη χαρακτηρίζετε ιστορική απόφαση. Λοιπόν, είναι ιστορική γιατί είναι η πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά και είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε δεκτό στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ασφαλιστικών μέτρων δηλαδή. Mm-hmm. Δεν κρίθηκε η εγκυρότητα ή η ακυρότητα της ρήτρας. Επί αυτού του ζητήματος, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, η αντίδικος ούσα προετοίμαστη ετήθηκε και έλαβε αναβολή προσχηματικά και εξαιτίας του απαράδεκτου και αιτήματος που έχει καταθέσει για να παρεπεμφθεί η υπόθεση σε επιλωτική δίκη στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτό, η σύνθεση του δικαστηρίου πιθανολογούσα τη βασιμότητα των ισχυρισμών, εκτίμησε ότι μέχρι την οριστική κρίση αυτός ο μηχανισμός παράγει ακραία επικινδυνότητα και απειλεί να αφανίσει τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Προφανώς και επιθυμούμε μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας, αλλά για αυτές τις 35 μέρες το δικαστήριο έκρινε ότι αυτοί που πρωτίστως κινδυνεύουν να υποστούν τη σχερός επανορθώσιμη βλάβη από την αποκοπή είναι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Και αυτό είναι που έχει ενοχλήσει, κύριε Σαχίνη, ναι, γιατί πολλοί περίμεναν η απόφαση να ξεκινάει από α, δηλαδή να είναι απορριπτική. Η απόφαση ξεκινάει με δέλτα. Και μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει δικονομικά στα χρονικά. Ξεκινάμε από αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, από το δεκτό προστατεύεται η συγκεκριμένη ομάδα ή κοινωνική, η οποία δεν είναι αμελητέα αριθμητικά. Δεν είναι καθόλου αμελητέα αριθμητικά, γιατί θα πούμε ποιοι υπάγονται αμέσως παρακάτω, εκτός από τα εισοδηματικά, με δεδομένο ότι είμαστε και μια χώρα υπερηλίκων, υπάγονται και όσοι είναι άνω των 70 ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου. Μάλιστα. Εγώ σκεφτείτε ότι στην οικογένειά μου, δηλαδή οι γονείς μου και οι γονείς της γυναίκας μου, υπάγονται. Άρα όσοι είναι άνω των 70 υπάγονται. Όσοι είναι άνω των 70 ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτήριου υπάγονται. Μάλιστα. Κύριε Καλτσά, μισό λεπτό διευκρινίστε μου κάτι, γιατί έχω βροχή μηνύματα με το που ακουστήκατε. Ακούστε. Ναι. Με ρωτάνε, υπάγονται όλοι ανεξαιρέτως ή όσοι μετήχαν στη συλλογική προσφυγή? Κοιτάξτε, υπάγονται όσοι έχουν πάροχο. Είναι ο συγκεκριμένος πάροχος, αν θέλετε να τον πούμε. Να τον πούμε. Είναι η ΔΕΗ. Όσοι είναι λοιπόν, όσοι είναι με τη ΔΕΗ, όσοι έχουν συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, προστατεύονται κανονικά. Αν εγώ προσέφυγα με το Ινστιτούτο Καταναλωτή, για παράδειγμα, ή με την Εκπίζω, μπορεί και να μην το έχω κάνει. Υπάγομαι όμως. Αυτό ρωτώ. Υπάγεται, ναι, υπάγεται. Απλά για να κατοχυρώσει την προστασία του, ναι, η οποία θα ολοκληρωθεί κατόπιν της αμετάκλητης κήρυξης της ακυρότητας της ρήτρας, θα πρέπει εν ώψη της κύριας δίκης, που η πρώτη στάση της είναι στις 14 Ιουνίου στο Ονάριο Πάγο, να συμμετέχει στη συλλογική αγωγή. Μάλιστα. Που είναι ακόμα ανοιχτή. Αλλά σε επίπεδο προσωρινής προστασίας σαφώς και προστατεύεται, αλλά για να πετύχει την ακυρότητα της ρήτρας θα πρέπει να συμμετέχει πια στο δικόγραφο της κύριας αγωγής. Αν είμαι σε άλλο πάροχο. Είστε σε άλλο πάροχο, όχι, δεν προστατεύεστε. Πλην όμως αποτελεί ένα σημαντικό ιονί προσωρινό δεδικασμένο και με δεδομένο ότι θα καταθέσουμε συλλογική αγωγή και κατά των υπολείπων παρόχων το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα υποβάλουμε αντίστοιχο αίτημα προκειμένου να πετύχουμε αντίστοιχη προσωρινή προστασία για την ίδια κοινωνική ομάδα. Από την εμπειρία που έχετε στα νομικά, η απόφαση χθεσινή, πέρα από την ιστορικότητά της, γιατί γίνεται δεκτή και ενώ είναι συλλογική αγωγή, δημιουργεί προϋποθέσεις για τα από εδώ και κάτω. Θέλω να πω, θα μου πείτε άλλο δικαστήριο, ωραία, αλλά αυτό το άλλο δικαστήριο δεν θα λάβει καθόλου υπόψη το σκεπτικό αυτό εδώ? Δημιουργεί προϋποθέσεις. Σας είπα και πριν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάει η απόφαση με δέλτα. Αυτό έχει ενοχλήσει την απέναντι πλευρά, η οποία χρησιμοποίησε τα συνήθη επιχειρήματα. Μέσα στο ακροατήριο ακούστηκαν εξωφρενικά πράγματα, ότι η κρίση είναι εισαγόμενη, ότι είναι νόμος του κράτους και πρέπει να πληρώνεται.
Την Τετάρτη αρνήθηκαν σηματικά να συνομολογήσουν στη χορήγηση της προσωρινής σε αυτή την κοινωνική ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές με πισίνες, νέο κίνημα δεν πληρώνω, τους κοινωνικά ευάλωτους, κύριε Μισό, Σακίνη. Μισό. Αυτό που λέτε, για να το καταλάβω, δηλαδή οι φτωχοδιάβολοι είναι με πισίνες. Είναι με πισίνες, είναι Κοσμάκης. Κίνημα δεν πληρώνω και αν δεν πληρωθεί από αυτούς η ρήτρα θα πτωχεύσει η ΔΕΗ. Μα την μια ίδια ώρα. Με 5,5 εκατομμύρια πελάτες. Ε. Την ίδια ώρα που η ίδια η κυβερνητική βούληση είναι με τεχνικό τρόπο να καταργηθεί, έτσι λέει τουλάχιστον, έτσι η λέει, ρήτρα ή να παγώσει η ρήτρα αναπροσαρμογής και ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη και ότι καταλαβαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει, θα το πω έτσι, τα βατζιλίκια. Λοιπόν, την ίδια στιγμή ακριβώς. Η επιχείρηση που έχει και ένα λόγο το δημόσιο εμφανίζεται και λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών της από τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες με κοινωνικά τιμολόγια είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Ακριβώς αυτό είπε. Μάλιστα. Τη λέξη, είπε ότι θέλουμε να προκαλέσουμε πολιτική αστάθεια. Αν δεν πληρώνεται η ρήτρα θα πτωχεύσει η ΔΕΗ και θα προκληθεί πολιτική αστάθεια. Αυτά υπόθηκαν την Τετάρτη στο ακροατήριο. Αυτές οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από το 2011, αλλά από διαφορετικά στόματα, με αφορμή είτε είναι αυτό μνημόνιο, είτε είναι ΕΤΙΒΕ, είτε είναι τώρα η ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτά ακούμε. Μάλιστα. Ότι θα πτωχεύσει είτε αυτή είναι τράπεζα και θα ανακεφαλαιοποιηθεί, εδώ θα πτωχεύσει ο πάροχος. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, γιατί αντιλέξαμε και λέμε. Από τα πιο αρμόδια θεσμικά κύλη είπαν ότι θα φορολογήσουν 90% τα υπερκέρδη. Επομένως και εκεί θα πτωχεύσετε. Αν σας φορολογήσουν 90% θα πτωχεύσετε. Δηλαδή θα πτωχεύσετε αν δεν πληρωθεί η ρήτρα από τους ευάλωτους και δεν θα πτωχεύσετε από τη φορολόγηση του 90% των υπερκερδών. Πείτε μου τώρα, το επόμενο στάδιο είναι αυτή η ειδική διαδικασία που είναι όμως νομοθετημένη στον Άρειο Πάγο. Εκεί κατέφυγε η ΔΕΗ. Αυτή η δίκη μπορεί να μπλοκάρει την κυρίως προσφυγή σας που είναι τον Ιούλιο. Εκεί θα κριθεί το παραδεκτό του αιτήματος για παραπομπή σε πιλωτική δίκη στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αχα. Αν βγει απόφαση πριν την 6η Ιουλίου και παραπέμπει, προφανώς και θα αναβληθεί εκ νέου η απόφαση στο Πολυμελές, γιατί πια αρμόδια θα είναι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου για μισό, να κρίνει. Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Άρα η προθύστερη που είναι η προσφυγή, αυτό το κόλπο, έτσι το λέμε εμείς, το τρίκ. Εν πάση περιπτώσει που έχει το δικαίωμα όμως να. Αυτό το παρελκυστικό για να κερδίσουν χρόνο να συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα. Ωραία. Αυτό είναι, κύριε Σακίνη. Μισό λεπτό θα το πείτε, κύριε Καλτσά, για να το καταλάβει. Δεν είναι απαράδεκτο το αίτημα για πιλωτική δίκη. Γιατί η συλλογική αγωγή γι' αυτό έχει θεσπιστεί. Για ταχεία εκδίκωση των υποθέσεων ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η πιλωτική δίκη θεσπίστηκε για ατομική υπόθεση που εισάγει δυσχερές νομικό ζήτημα. Η συλλογική αγωγή αφεαυτής εισάγει ζήτημα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και γι' αυτό δικάζεται με συγκεκριμένη διαδικασία, με ταχεία εκδίκαση και εκδίδεται γρήγορα η απόφαση. Γι' αυτό θα απορριφθεί πρωτίστως ως απαράδεκτο το αίτημά τους. Και γι' αυτό είναι προσχηματικό και παρελκυστικό. Γιατί θέλησαν απλά να κερδίσουν χρόνο, γιατί ήταν απροετοίμαστοι. Σας είπα τα επιχειρήματα, σας τα είπα πριν. Έτσι. Ήταν απροετοίμα και όταν ήρθε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ που τιμάει το ρόλο του, είναι ένα κόσμημα του συνδικαλισμού και είπε ότι μια χαρά κόβονται στα κοινωνικά τιμολόγια και υφίστανται την εξευτελιστική διαδικασία της αποκοπής και μεταπίπτουν σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Που τι σημαίνει καθεστώς καθολικής υπηρεσίας? Σημαίνει τιμολόγιο ακόμα πιο ακριβό από τιμολόγιο με ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ήρθε και τα είπε αυτά μπροστά τους. Εκεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατάπιαν την γλώσσα τους. Έτσι, γιατί αυτά δεν είναι νομικά επιχειρήματα. Εμείς πήγαμε άρτια προετοιμασμένοι και γι' αυτό πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Και έτσι θα είμαστε. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην νομική ομάδα και στην προετοιμασία που κάνουμε. Και είμαστε πεπισμένοι ότι το αίτημα αυτό θα απορριφθεί ως απαράδεκτο. Πότε είναι αυτή η δίκη? Μάλλον πότε συνεδριάζει ο Άριος Πάγος? Στις 14 Ιουνίου συνεδριάζει. Μισό λεπτό λοιπόν. Εκεί ο Άριος Πάγος, για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση που θα λέει ή ναι το παραπέμπω στην ολομέλεια για κανονική δίκη, ακριβώς, ή όχι το απορρίπτω. Ή το απορρίπτω. Αν σωστά. Το απορρίψει, πάμε στην κυρίως δίκη τη δική σας 6 Ιουλίου. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα. Αν δεν το απορρίψει και πει το πάω σε δίκη και ό,τι αποφανθεί ολομέλεια,
Γιατί σας ρωτάω τόσο αναλυτικά? Για να μην μας προκύψει επικοινωνιακή καταιγίδα από την απόφαση 15 Ιουνίου ότι τέλειωσε η έκκληση. Όχι, δεν κρίνεται η ουσία. Έτσι, αυτό εκεί ήθελα. Κρίνεται αν θα πάει, αν θα δικαστεί από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου ή αν θα επιτρέψει να δικαστεί από το πολυμελές. Μάλιστα. Είναι τυπικό αυτό που ωραία. Κρίνεται στις 14. Παίρνω το σενάριο λοιπόν ότι στις 14. Τώρα το τι θα πούνε έχουν πει πολλά. Δηλαδή είναι και αντιφατικά αυτά που λένε. Τη μία λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καταργηθεί η ρήτρα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και απ' την άλλη πάνε εν κρυπτό και καταθέτουν αίτημα για παραπομπή σε πιλωτική δίκη με πρόσχημα, όχι με πρόσχημα, με επιχείρημα ότι είναι ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τι γίνονται και τα δύο, ή δεν υπάρχει πρόβλημα ή είναι ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και τα δύο δεν γίνεται. Σωστό. Άρα αν στις 14 απορριφθεί πάμε κανονικά στη δίκη στις 6 Ιουλίου. Εάν δεν απορριφθεί και πει θα πάτε σε κανονική δίκη, αυτός είναι λόγος αναβολής της δίκης της δικής σας, σεξι. Μα ουσιαστικά η ίδια δίκη είναι, κύριε Σαχίνη. Ναι, ναι, εξηγήστε μου κάτι πρακτικά. Ο βαθμός δικαιοδοσίας. Ωραία, αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τα προσωρινά ασφαλιστικά? Θα πρέπει να καταθέσετε... Θα διατηρηθούν τα προσωρινά. Α. Γιατί εκεί πια... να πω επίσης ότι εμείς δεν ζητήσαμε αναβολή. Εκείνοι ζήτησαν αναβολή. Α, μάλιστα. Τώρα, αν δοθεί πάλι αναβολή, δεν θα είναι η πετιότητα δική μας. Απλά θα έχει παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια. Και ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων θα αναβληθεί η υπόθεση. Επομένως, θα διατηρηθεί η προσωρινή διαταγή. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Αλλά θα διατηρείται και η ρήτρα αναπροσαρμογή την ίδια στιγμή. Ναι, αλλά δεν θα πληρώνεται η ρήτρα. Δεν θα πληρώνεται, αλλά αυτή. Συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Σωστά. Αυτοί θα υπολογίζουν όμως τι έχουν λαβεί. Σωστά. Μέχρι την τελεσίδικη. Μάλιστα. Καταλάβα. Και για όλους τους άλλους θα ισχύει φυσικά ότι θα τα παίρνουν. Σε αυτό διότι... έχετε δίκιο και παλεύουμε, γι' αυτό καλούμε όλα τα σωματεία και τα συνδικάτα να πυκνώσουν τη μάχη, τις γραμμές της μάχης, γιατί η δύναμή μας είναι ο κόσμος και θέλουμε να αυξήσουμε την περίμετρο προστασίας. Η αρχή έχει γίνει, το πρώτο ρήγμα έχει γίνει, ενάντια στο κυρίαρχο αφήγημα μέχρι στιγμής. Θυμάστε ότι η κρίση είναι εισαγόμενη και τα λοιπά, τα είπαμε και πριν. Καλούμε λοιπόν τα συνδικάτα μαζί μας για να αυξήσουμε την περίμετρο και να πετύχουμε τον τελικό στόχο που είναι ο έλεγχος και η κατάργηση της ρήτρας. Ως άκυρη που είναι και κατακριστική και αδιαφανής. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, άρα μπορώ και εγώ, ο φίλος ο Δημήτρης, μπορώ και εγώ και τώρα να υπογράψω για τη δίκη 6 Ιουλίου ότι μετέχω. Βεβαίως, μπορεί να συμμετέχει και να πούμε τα τηλέφωνα. Βεβαίως. Είναι 211-0135-199. 211-0135-200 και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο συλλογική-inca.gr. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καλτσάν. Και εγώ σας ευχαριστώ, να ευχηθώ πολύ για την καλή, να είστε καλά. Καλή δύναμη και χαιρετισμού στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά και να συνεχίσετε καλά. Με πάθος αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ. Έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.